Το όνομά σας πείτε μας. Κουκάς λέγομαι και είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο Μακρυγιάννη. Το θέμα το οποίο θέσατε αφορά την κατάληψη κοινοχρήστου του χώρου από τραπεζοκαθίσματα και αφορά άμεσα την περιοχή μας, η οποία με το εκτεταμένο πρόγραμμα πεζοδρομήσεων έδωσε την αφορμή της ανάπτυξης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία κάνουν χρήση και τραπεζοκαθισμάτων στο ύπαιθρο. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η περιοχή είναι περιοχή όπου κυριαρχεί η κατοικία, δηλαδή τα ισόγεια των πολυκατοικιών είναι βεβαίως τα καταστήματα, οι υπόλοιποι όμως 5 όροφοι είναι κατοικία, και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια θέματα αναλόγως και με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής. Σαν βασικότερο θέμα, το οποίο έχει να κάνει σχέση και με τα τραπεζοκαθίσματα, εγώ ήθελα να αναφέρω το θέμα του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως όταν κάνουν χρήση και υπαίθριου χώρου, δηλαδή όταν τη λειτουργία τους την επεκτείνουν και στο πεζόδρομο, και της φασαρίας η οποία προκαλείται και η οποία είναι οχληρή ιδίως στους θερινούς μήνες και λόγω μεγαλύτερης προσέλευσης και διότι οι κάτοικοι στα διαμερίσματα θέλουν να ανοίγουν και τα παράθυρά τους από τον αέρα. Νομίζουμε ότι με βάση τον νόμο του Καλλικράτη υπάρχει κάποιο άρθρο το οποίο έχει δώσει την αρμοδιότητα στους Δήμους να καθορίζουν τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Πιστεύουμε ότι τα ωράρια αυτά δεν χρειάζεται να είναι να έχουν γενική εφαρμογή σε όλη την έκταση του Δήμου, αλλά μπορεί να εξειδικεύονται ανάλογα με το χαρακτήρα της περιοχής. Επομένως, άλλο ωράριο μπορεί να έχουν κάποια καταστήματα σε περιοχές που δεν κυριαρχεί η χρήση της κατοικίας και άλλο ωράριο εκεί που κυριαρχεί η χρήση της κατοικίας, όπως είναι η δική μας. Πέραν του θέματος αυτού, υπάρχει βέβαια και το αισθητικό και λειτουργικό ζήτημα που αφορά την χωροθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων. Παρατηρούνται χωροθετήσεις σε επιφάνειες για τις οποίες, από όσο τουλάχιστον γνωρίζομαι, δεν έχουν δοθεί άδειες. Εκείνο που παρατηρούμε είναι μια δυσκολία στην εφαρμογή των αποφάσεων και δηλαδή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί φαίνεται λειτουργούν με κάποιες δυσκολίες. Παρακαλώ. Επομένως, εκείνο που ζητούμε είναι συστηματικός έλεγχος από την πλευρά των αρμόδιων οργάνων. Και είναι βέβαια ο πυρήνας των τραπεζοκαθισμάτων η οδός Μακρυγιάννη και η οδός Διονυσίου Αεροπαγίτου, αλλά υπάρχουν και άλλοι οδοί γύρω-γύρω στις οποίους αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα και στους οποίους επίσης θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος αυτός. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όταν ο κύριος Δήμαρχος, νομίζω πέρσι, είχε περάσει από την οδό και είχε δει μια κατάσταση που θύμιζε περιοχή αντισκήνων σε χειμερινή περίοδο και έδωσε εντολή και αποσύρθηκαν όλα αυτά, και φέτος βλέπουμε μια βελτίωση με τοποθέτηση διαχωριστικών ανεμοπετασμάτων κλπ, που είναι πιο καλέσθητα με βάση και κάποια απόφαση την οποία έχετε βγάλει ως Δήμος που καθορίζει προδιαγραφές για αυτά. Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Θα μου επιτρέψετε λίγο να σας διακόψω, γιατί μιλάτε ήδη αρκετή ώρα. Ζητάτε καταρχήν, αν κατάλαβα καλά, πιο εντατικούς ελέγχους. Το δεύτερο, μέσα σε λίγο καιρό θα έρθει νέα κανονιστική για τα καταστήματα που θα τεθεί σε ευρεία διαβούλευση.
Καλό είναι να στείλετε από τώρα τις προτάσεις σας, ειδικά για την περιοχή και στο διαμέρισμα και στην αρμόδια αντιδήμαρχο, ώστε να ληφθούν υπόψη στη νέα κανονιστική. Κανονιστική για το ωράριο. Για όλα. Ναι. Για όλα. Ναι. Ό,τι αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων. Ναι. Μόνο αν θέλετε ένα τελευταίο, επίσης πολύ σημαντική είναι η ενέργεια που έχει κάνει ο Δήμος, όπου μέσα από την πύλη του Δήμου μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο στοιχεία για τις διάφορες αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται για να λειτουργήσουν τα καταστήματα. Όμως σε αυτές τις αποφάσεις δεν αναφέρεται ο αριθμός της διάβγειας. Και επομένως λέγεται μεν ότι υπάρχει τάδε απόφαση, αλλά δεν μπορεί κανείς να την διαβάσει. Εφόσον οι αποφάσεις αυτές που και μπορεί να... Ποιες λέτε, ποιες αποφάσεις. Είτε αποφάσεις που αφορούν χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Όλες αναρτώνται στο διαδίκτυο. Ναι, είτε λέω, υπάρχει στην πύλη του Δήμου, υπάρχει πρόσβαση που πας σε χάρτη και προσδιορίζεις το δρόμο και εκεί βλέπεις τις άδειες οι οποίες υπάρχουν. Αλλά εκεί όμως δεν συσχετίζονται με τους αριθμούς της διάβγειας, ώστε να μπορεί κανείς εύκολα από εκεί να βρει και την ίδια την απόφαση. Νομίζω ότι θα ήταν καλό εάν συμπληρωνόταν αυτός ο τρόπος ενημέρωσης των πολιτών και με αυτό το στοιχείο των αριθμών διάβγειας των αποφάσεων σε αυτή τη δυνατότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.